ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου παραχώρησε τηλεοπτική συνέντευξη και αποκάλυψε πως δεν αποκλείεται η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπενθυμίζεται ότι πρώτο το ProNews είχε αποκαλύψει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αρκετά πιθανό να επιστρέψει στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέλιος Κούλοκλου υποστήριξε «Από ό,τι έχω καταλάβει και χωρίς να έχω πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αποκλείσει την ιδέα της επιστροφής. Τώρα, μένει να φανεί τι μορφή θα έχει αν θα είναι απλώ μια παρέμβαση ή αν θα έχει μονιμότερο χαρακτήρα. Παρά το γεγονό ότι ο πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην τοποθετηθεί ούτε κατά τη διάρκεια τη εσωκομματική διαδικασία για την ανάδειξη νέου αρχηγού, ούτε όταν αποχώρησε η ομάδα των Σαραντάριδων, η τρέχουσα συγκυρία κρίνεται ω ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον του κόμματο και γι' αυτό το λόγο, ορισμένοι ελπίζουν πω ενδεχομένω να αποφασίσει να τοποθετηθεί έστω και μέσω κάποιας διαρροής. Όπως είπε ο Στέλιος Κούλογλου, τα στρατόπεδα είναι χωρισμένα, ο Κασελάκης έχει κάνει φεστιβάλ λαθών. Πρέπει να περιμένεις αυτά από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική και την αριστερά. Ο Στέφανος Κασελάκης δεν ελέγχει τον κομματικό μηχανισμό, υπογράμισε ακόμη ο Στέλιος Κούλογλου. Επιπλέον σημείωσε πως η μεγάλη ευκαιρία του ΣΥΡΙΖΑ για αλλαγές χάθηκε το 2019. Όπως φαίνεται οι ευρωεκλογέ θα είναι το ορόσημο. Ωστόσο αν αυτό συμβεί, ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να απέχει από κινήσεις τύπου επαναφοράς του Νίκου Κοντζιά, του αρχιτέκτονα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η συμφωνία αυτή κόστισε στον ίδιο τότε και αρκετά τώρα στο νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο λέει ότι αντιπροσωπεύει την πατριωτική αριστερά και κοιτά προς το κέντρο και δεξιά.